σίγουρα, αν είχε φωνήσει το παπάκι, θα είχε σκάσει τα γέλια. Αλλά μπορεί και να έχει τρομάξει με τόσο που γίνεται τριγύρω του. Λέτε να έχει πάρει κανένα ξύλο και να κυνήγαγε του ανεπιθύμητου. Λέτε να έχει σηκωθεί και να έχει φύγει από εδώ πέρα. Άμπα, αυτό αποκλείεται. Ένα παντάκι δεν μετακινείται από τη θέση που το στείλει. Εκτός και το πάρει παραμάζωμα κανένας ασυνείδητος οδηγός ή το ξυλώσει ο δήμαρχος για να φαντίνει το πεζοδρόμιο. Ευτυχώς, για καλή του τύχη αυτό είναι τόσο όχι απλαθές. Όμως οι κοιτάδες της γειτονιάς το έχουν σε μεγάλη πόλη. Για να δούμε τι άλλο έχει να μας διηγηθεί. Αλλά και ο Ζηλιάρης, ο άντρας μου Θανάσης, ψωνίζεται και λέει πως όταν ήταν νέος, είχε καλύτερος Κυριακός και από τον Τάνο. Άστα, έναν άντρα σαν αυτούς έπρεπε να παντρευτώ. Δεν καθόμαστε λίγο εδώ στο παντάκι να το πούμε. Σκέφτηκαμε τα πόδια. Άστα, Καλλιόπουλο, ξέρεις πώς θα μιλάς. Του δίνει αυτό το σάκι. Εσένα και εμένα τώρα. Καλά που μας φέρνουν ακόμα οι άντρες μας. Ξέρεις πώς που είναι, σε παρακαλώ. Αυτό δεν το συζητάω καθόλου. Εσύ όμως είσαι 58 χρησιμένα και γι' αυτό το λες. Εγώ είμαι πολύ μικρότερη. Δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο, αλλά είμαι μικρότερη. Πώς μπορούν όλοι αυτοί εκεί στις παραλίες να επιβιώνουν τόσο λίγο φαγητό και κάθε μέρα να αγωνίζονται, το έχεις σκεφτεί αυτό? Ασύμω, άσε τη δείχνει τη τηλεόραση. Αυτοί πίσω από τις κάμερες κλαπακιάζουν. Μην νομίζεις, για να φτιάξει το καλύψι για το καλοκαίρι, πήγαμε. Γεια σας γυναίκες. Τα λέτε. Να κάτσω κι εγώ εδώ στην ατρούλα να στείλω το ήλιο. Έχω και τα σχετικά μου. Με τρελάνε μου κύριε Μαντζή. Η πίεση πάει στον ανήφορο. Έχεις και πίεση Κατίνα. Όχι, από αυτό δεν λέω. Πίεση. Μα καλά. Άλλη σε έπιση. Ναι, αυτό. Ο γιατρός μου είπε να μην αγχώνομαι και να τη μετράω τακτικά. Αλλά όταν ανεβαίνει, αναφογένει. Και όσο ανεβαίνει, τόσο στενοχωριέμαι. Την καημένη. Είμαι ερχομένη. Τα μάθατε κι εσείς, Χριστόπαιδη παντρεύεται. Η μάνα της που το πόνιγε έκανε πως δεν τον ήθελε στην αρχή, για να μην δώσει βρήκα. Αλλά όταν έμεινε πως ήθελε μόνο την τσούπια της και τίποτα άλλο, έτριβε τα χεράκια της που του δίνηξε. Η παλιός πιάνα. Τα ακούω να λες. Δεν λέει δόξα τω Θεώ που δεν την κλέτησε και μετά να της συναρθήσει η μανά του. Όπως την πρώτη ξάδια της κουμπάρης του κουμπάρου της, την Νικούλα, που κάπαξε με τον υψιό του μπατζανάκι σας. Την πρώτη ξαδέρφη της κύκλης, το δεχτεί του παπά. Εσείς τι λες ότι είσαι ιδιαίτερα. Γιατί άμα σου πούνε θα ακούσεις. Ναι, το ξέρω. Πότε πέθανε. Κανείς δεν πέθανε, Κατίνα. Τι βαξίλω. Πού λες. Ζήσω σε τσάι, κάλτσο, στα κόμπι μεταξύ. Και όλοι μετά. Έτσι κάνω στην τρέφη, για να μου βάζουν τους λαθές. Δεν είναι καλά. Αυτό ο Ντάνος φορές θα έχει φτιάξει με την επιδείξη. Την επιδείξη, που φέρνει το Μασάρο. Και αυτό που έχω πέσει αδιάφορος. Αυτός ο Μασάρος μου αρέσει και εμένα. Τι κορμί, τι μπράτσι, τι άντρες. Αν κάτι να μου αυτά να ακούς, Μπορεί να είναι κάτι άλλο, το Μασάρο τον υπορεύεται. Τι είπατε δεν άκουσα. Ναι, αυτό. Ο γιατρός μου είπε να μην αγχώνομαι και να την ζω τεχνικά. Αλλά όταν ανεβαίνει στην αυτοκέρα. Και όσο ανεβαίνει, τόσο. Κουβαρί
λίστρες, βελονάκια, φιλολόγια ένα σωρό. Πυραδρόμους και σοκάκια την αγάπη μου να βρω. Όχι μόνο φάρμακα δεν είχε, είχε
κάνει από αυτό το πώς το όνομα μας χαρά. Ο Χριστός και η Παναγία. Δεν πιστεύω που ήταν το μάτι μου. Πάμε καλά στην πάνω. Πολύ καλός γιατρός. Να είναι καλά η κοπελιά.